Γιατί μόνο στο δημόσιο και όχι και στου βουλευτάς μα, γιατί 300 βουλευτέ, καλλικράτε λοιπόν και εκεί και να δώσουν πρώτοι αυτό το παράδειγμα. Και οι 300 να γίνουν 150, ούτε 200, να γίνουν 150. Αυτή είναι η απάντηση του Αρχιμανδρίτη Χρήσανθου Στελάτου στην απόφαση απαγόρευση προσλήψεων ιερέων. Πρέπει να έχουμε και το είναι και το φαίνεστε. Δεν αρκεί να έχουμε μόνο το φαίνεστε, αλλά και το είναι. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει και το είναι και το φαίνεστε. Και πρέπει να είμαστε και πρέπει να φαινόμαστε. Ορίστε λοιπόν, ειδού η, η ρόδο, ειδού και το πίδημα. Αφού μα έφεραν τα μεγάλα αφεντικά να μα διαφεντεύουν με αυτόν τον τρόπο η Θεία έχει ξεσπάσει του κόλπου τη Εκκλησία για τη λύση προσπαθεί να δώσει η Αρχιεπισκοπή Αθηνών μετά την απόφαση του Υπουργείου Εστερικών περί απαγόρευσης των προσλήψεων και ιερέων κατ' επιταγή τη Τρόικα. Η Ιερά Σύνοδο εσκέφθη ότι υπάρχει δυνατότητα να χειροτονούνται οι ιερεί οι οποίοι ήδη έχουν μια άλλη θέση εργασία. Και έτσι λοιπόν με αυτή τη λύση θα μπορούν να καλυφθούν τα κενά κυρίως της επαρχίας. Ο Αρχιεπίσκοπος προτίθεται να επιτρέπει περιστασιακά τη χειροτονία ω ιερών προσώπων που βιοπορίζονται από κάποιο επάγγελμα, εφόσον έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα. Δεν θα υποχρεούνται να εγκαταλείψουν το επάγγελμά του να αφορούν ταράστα στι ώρε εργασία. Θα κρίνονται κατά περίπτωση και κατά οικονομία, όπω συνέβαινε και στο παρελθόν. Είναι μία λύση ανάγκη, ξέρετε. Υπάρχουν σε Μητροπόλει πάρα πολλά κενά. Ένα ιερέα να καλύπτει 5 και 10 χωριά. Είναι φύση αδύνατο να εξυπηρετεί σωστά. Τι λειτουργικέ ανάγκε. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένα δάσκαλο και έχει τον πόθο, έχει την ευσέβεια. Και θα ήθελε να χειροτονηθεί η ιερέα. Σύμφωνα με πληροφορίε για τι προσλήψει 300 δημοσίων υπαλλήλων για την εκκλησία, που προβλέπει βάσει αναλογίε 5 προ 1 τη Τρόικα, έγινε πρόσφατα συζήτηση και στην ιεραρχία. Εκεί κάποιοι Μητροπολίτε τόνισαν πω δεν θα είχαν πρόβλημα να χειροτονήσουν κληρικό κάποιον που θα ασκούσε παράλληλα επαγγελματική δραστηριότητα συμβατή με το λειτουργήμα του ιερέα. Κάτι το οποίο φαίνεται να συμμερίζεται και η Μητρόπολη Πατρών. Δεν απαγορεύει τη χειροτονία. Η Τρόικα απαγορεύει τους διορισμούς των ιερέων στο δημόσιο. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία έχει αυτή την ευχέρεια και θα κάνει πιστεύω αυτόν τον ελιγμό προκειμένου να μην μείνουν οι εκκλησίες αλειτουργητές. Μάλιστα οι ιερείς έδειξαν προθυμένα να εξετάσουν στο μέλλον τις περιπτώσεις όπως και στο παρελθόν.